Δύο άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά όταν η οδηγός ενός γεωταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά της να ξεπαρκάρει από τον υποκατασκευή πεζόδρομο στην οδό Παντανάσης δίπλα από την εκκλησία έπεσε σε βαθιά λακκούβα και τούμπαρε. 3 χρόνια έχουν πέσει ανθρώποι πάρα πολύ εδώ πέρα. Έπεσε στη γούβα, έκανε σουστάρισε και έκανε ένα και γύρισε το αυτοκίνητο. Και ακούω ένα θόρυβο, μπαμ, ξέρω εγώ, και πετάχτηκε κάποιο από ό,τι γίνεται. Ήρθε μέχρι τη γωνία εδώ πέρα, τι να το βλέπω, το αυτοκίνητο εδώ ανάποδα γυρισμένο, τα ανάποδα. Και κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν μέσα έξω. Φτάνουν εδώ πέρα, είχε βγει το παιδί, ένα αγοράκι που ήταν και πιάζει την κυρία κτλ. Την έβαλα και ήταν τραυματισμένη η γυναίκα, έτσι. Προσπάθησα να την ηρεμήσω. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία σήμερα μετά το μεσημέρι. Όπως υποστηρίζει ο οδηγός, προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να βγάλει το αυτοκίνητο από εκεί που το είχε σταθμεύσει. Όμως όταν έπεσε στη λακκούβα δεν μπορούσε να βγει και πάτησε γκάζι. Αυτό είχε αντίθετο αποτέλεσμα και το όχημα βρέθηκε ανάποδα. Μια γυναίκα, μια παιδί. Ήμουν αραγμένη εδώ και ήμουν με τη μούρη προς τα πάνω, προς την Παντανάσης δηλαδή. Κάνω 2 μανούβρες για να έρθω με τη μούρη κάτω, να πάω προς την Υψηλάντου και την ώρα που έχει πάρει το αυτοκίνητο τη μούρη μπροστά, πέφτω στο ρήθρο εκείνο, το οποίο δεν είχα προσέξει πόσο βαθύ είναι. Πέφτω λοιπόν μέσα στο ρήθρο, το αυτοκίνητο στην ουσία έχει γύρει εντελώς και στην προσπάθειά μου να φύγω από αυτή την κατάσταση γκαζώνω και με τον γκάζι σύρεται το αυτοκίνητο προς τα κάτω, ντελαπάρει και έρχεται τούμπα. Τραυματίστηκε η οδηγός και ο γιος της που ήταν συνοδηγός, τον οποίον και παρέλαβε ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες. Εγώ έχω τραυματιστεί λίγο στο χέρι μου, το παιδί μου στο ένα του χέρι έχει κάνει μεγάλους μολοπισμούς, είναι στο νοσοκομείο τώρα για πρώτες βοήθειες.